Λοιπόν, ο Άρης Πορτοσάλτε και ο Θάνος Πλεύρης είναι μαζί μας. Να ζητήσουμε καταρχάς τα φώτα του κυρίου Πλεύρη για την ιστορία αυτή, γιατί την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ρωτάει ένας κόσμος πώς γίνεται μετά τη χθεσινή απόφαση να απαλλάσσουν τη μισή και να μπαίνουν οι φάκελοι τους στο αρχείο και άλλη μισή να παραμένουν σε εκκρεμότητα. Πρώτα απ' όλα, συμβαίνει αυτό, γίνεται. Θα σας πω, δεν γίνεται κατά βάση. Θα σας πω διαδικαστικά τι έχουμε τώρα για να καταλάβουμε πού είναι η υπόθεση. Δεν υπάρχει καμία δίωξη. Ακόμα και αν έρθει η ασυλία του κυρίου Λοβέρδου, δεν είναι δίωξη. Καλείται ως ύποπτος. Για να κληθεί κάποιος ως ύποπτος, χρειάζονται υπόνοιες. Απλές υπόνοιες. Άρα, για τα 9 από τα 10 πρόσωπα, δεν υπάρχει καμία υπόνοια αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό το λόγο δεν καλούνται. Για τον έναν υπάρχει υπόνοια κατά την εισαγγελία, απλή υπόνοια, τίποτα παραπάνω. Ναι. Τι είναι τώρα το περίεργο στην υπόθεση και περιμένουμε να δούμε από την εισαγγελία αυτό που θα έρθει. Πρώτον, αυτό που είπατε. Αυτό το οποίο ήθιστε είναι, πολλές φορές έχουμε δει να σταματάει η έρευνα για κάποιους, αλλά να λέγεται ότι συνεχίζεται για κάποιους άλλους τη στιγμή που δεν καλούνται ως ύποπτοι. Μα η έρευνα ξεκινάει όταν κληθεί ο άλλος ως ύποπτος. Μου κάνει λοιπόν εντύπωση πως έρχεται σταδιακά μια υπόθεση, γιατί εδώ δεν έχουμε το νόμο περί ευθύνης υπουργών, που σημαίνει ότι μόλις πέσω σε υπουργό πρέπει να το στείλω στη Βουλή. Είναι απλή άρση βουλευτικής ασυλίας που θα μπορούσε η εισαγγελέας διαφθοράς να ολοκληρώσει την έρευνα για τα πολιτικά πρόσωπα, να πει γι' αυτά αρχιοθετείται, γι' αυτά κρίνω ότι πρέπει να κληθούν. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν υπόνοιες όμως. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν υπόνοιες. Γιατί παραμένουν σε κρεμότητα. Μα αυτό είναι το θέμα. Εδώ μου κάνει εντύπωση γιατί. Ποιο πόρισμα λέει ότι συνεχίζω μια έρευνα όταν δεν έχεις υπόνοιες. Mm-hmm. Όπως και για τους άλλους που λέει ότι αρχιθείτε. Θεωρητικά, αν βρεθεί κάτι στην πορεία, μπορεί να ξανανοίξει ο φάκελος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η 9 δεν υπάρχει ούτε μια υπόνοια. Ένα δεύτερο που με προβληματίζει και το ακούω από το ρεπορτάζ και δεν πιστεύω ότι θα συμβεί αυτό, γιατί αλλάζει όλους τους κανόνες που ξέραμε μέχρι σήμερα με την πάγια νομολογία του ειδικού δικαστηρίου, είναι αν στέλνει το φάκελος για υπόνοια δωροδοκίας. Η δωροδοκία έχει κληθεί παγίως από το ειδικό δικαστήριο, Πλεύρη, ότι δεν εμπίπτει στα, εμπίπτει στα καθήκοντα του Υπουργού και δεν έχει αρμοδιότητα εισαγγελέα. Λέω στο σκηνοθέτη μας να δούμε τις αναρτήσεις του κυρίου Πολάκη που έχουν μια σημασία, αν είμαστε συνδεδεμένοι, γιατί αναφέρεται για δικαίωση, σε δικαίωση ο κύριος Πολάκης, με τη φωτογραφία του κυρίου Λοβέρδου, λέει επιτέλους, 3, 4, 5 θαυμαστικά, δικαίωση πρώτη, 4 θαυμαστικά. Και έπεται άμεση συνέχεια, προαναγγέλει και συνέχεια και λέει παραπάνω. Να ποια είναι η συμμορία, να ποιοι είναι οι κακοποιοί, Αντρέα Λοβέρδο, που τολμάς να μιλάς ακόμα αντί να κρυφτείς σε καμιά τρύπα. Όλα βγήκαν και θα βγουν στο φως για να δει ο λαός πώς ληστεύατε τη χώρα στην περίοδο που την βάζατε στο γύψο των μνημονίων. Α, και πούσε, πες στον Άδωνη που σου συμπαραστάθηκε, πως γρήκα χτύπου στα Χανιά, γρήκα και παέ κοντά. Δηλαδή, μάλλον αν ακούς του γείτονα, περίμενε και τα δικά σου. Άρα έχει καταλαβαίνω τι λέει αυτό. Απόφαση, αν μου επιτρέπετε, πριν πάμε σε αυτό. Πριν πάμε, γιατί για τον κύριο Πολάκη, γιατί αυτό πρέπει να υποθεί. Πρώτα απ' όλα. Έχουμε, ακόμα και να ισχύει αυτό που λέει ο εισαγγελέας, καλείται ως ύποπτος ο άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία δικαίωση. Πριν 15 μέρες ακριβώς ο κύριος Πολάκης ψήφισε ότι υπάρχει αστική ευθύνη όποιου δημόσιου αξιωματούχου αμφισβητήσει το τεκμήριο αθότητας. Και το παραβιάζει πρώτος ο κύριος Πολάκης. Δηλαδή, ο κύριος Λοβέρδος σήμερα πρέπει κανονικά, φαντάζομαι, ο Ανδρέας Λοβέρδος θα του κάνει αγωγή να πάρει αποζημίωση γιατί αμφισβητεί το τεκμήριο αθότητας. Θα παραχωρήσει και συνέντευξη τύπου ο κύριος Λοβέρδος σήμερα. Να καλημερίσουμε την Ιωάννα Μάνδρου όμως που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ιωάννα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα δεδομένα που έχουμε σε σχέση με το πρόσωπο του κυρίου Λοβέρδου καταρχάς. Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα περιμένουμε να φτάσει η δικογραφία στην Βουλή και να κινηθούν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για να χορηγηθεί αυτή η άδεια που ζητάει η εισαγγελία διαφθοράς, προκειμένου ο κύριος Λοβέρδος να καταθέσει ως εξηγή. Να γίνει άρση ασυλίας του δηλαδή. Ναι, αλλά για να καταθέσει. Προκειμένου να καταθέσει για εξηγήσεις. Ακριβώς. Δεν διώκεται ο κύριος Λοβέρδος. Όχι, δεν υπάρχει δίωξη ακόμα. Δεν έχουμε υπάρχει δίωξη. Βεβαίως. Ακούστε, δεν έχουμε δίωξη για κανένα πολιτικό πρόσωπο. Μάλιστα. Έχουμε ένα πολιτικό από τους 10, για τον οποίο οι εισαγγελείς ζητούν την άδεια της Βουλής για να πάει να δώσει εξηγήσεις. Σωστά. Θεωρούν... Τι στοιχεία υπάρχουν εις βάρος του κυρίου Λοβέρδου και καλείται για εξηγήσεις? Γιατί πράγμα πρέπει να δώσει εξηγήσεις? Κοίταξε, τη δικογραφία, Δημήτρη μου, δεν την έχει δει κανείς, θα πάει στην Βουλή σήμερα. Μάλιστα. Το θέμα, περιμένετε, υπήρξε ενημέρωση αργά χθες το απόγευμα, ώρα 7, όταν η εισαγγελία διαφθοράς παρέδωσε στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το φάκελο που πάει στη Βουλή για τον κύριο Λοβέρδο. Σε γενικές γραμμές, από την ενημέρωση που έχουμε,
θα σας πω ότι τα στοιχεία που υπάρχουν για τον κύριο Λοβέρδο είναι στοιχεία τα οποία ελέγχονται, θα ξεκινήσω από αυτό, ως προς την τεκμηρίωση. Ποια είναι αυτά? Ποια είναι? Μαρτυρικές καταθέσεις. Των μαρτύρων που υποπροστασία. Και άλλων. Και άλλων, μάλιστα. Μαρτυρικές καταθέσεις. Συμβάσεις μιας εταιρείας, της οποίας την επωνυμία δεν χρειάζεται να την πω στον αέρα, η οποία είναι, εμφανιζόταν ως διαφημιστική, δεν ξέρω κι αν είναι, σε αυτό το χώρο της υγείας, και είχε πάρει κάποια χρήματα από την Οβάρτης, με τιμολόγια που είναι εικονικά, χρήματα τα οποία θεωρείται κατά την εισαγγελία ότι πήγαν κάπου που δεν ξέρουν πού είναι. Τώρα αν πήγαν στο Λοβέρδο ή αν πήγαν πουθενά αλλού, αυτό δεν προκύπτει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα είναι εσωτερικές ενημερώσεις της Νοβάρτης που λέει ότι κατά την εποχή εκείνη του 2011-2012 η κερδοφορία της αυξήθηκε και τι έγινε με συγκεκριμένα σκευάσματα τα οποία μπήκαν σε αυτή... Αναφέρεται σε 3-4 φάρμακα. Δηλαδή, για να μην κουράζουμε τους τηλεθεατές μας και τον εαυτό μας, η δικογραφία σήμερα θα δούμε τι λέει. Σε κάθε περίπτωση η πρώτη ανάγνωση αυτών των στοιχείων είναι ότι τα για τους πέντε τώρα που είναι απολύτως τεκμηριωμένα. Για τους πέντε που είναι στον προθάλαμο, τι σημαίνει αυτό? Δημήτρη μου, ένα λεπτό. Η ουσία της υπόθεσης και η εξέλιξη χθεσινή δεν βρίσκεται στον κύριο Λοβέρδο, του οποίου η άδεια της Βουλής είχε προαναγγελθεί και είναι γραμμένη ίσα με 1 εκατομμύριο φορές μέχρι σήμερα. Ωραία. Πού βρίσκεται η εξέλιξη λοιπόν χθεσινή? Η εξέλιξη χθεσινή βρίσκεται σε δύο πράγματα. Στην αρχιοθέτηση για τους τέσσερις. Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι έκλεισε για αυτούς η υπόθεση. Οριστικά τέλειωσε. Και αμετάκλητα. Αμετάκλητα και οριστικά, διότι αυτή η αρχιοθέτηση δεν τίθεται υπό κανέναν δικαστικό έλεγχο. Πολύ ωραία. Κλείνει, πάει αυτό. Και τελειώνει. Το θέμα είναι στους πέντε. Μάλιστα. Εκεί είναι το θέμα. Στους πέντε. Γιατί είναι το θέμα στους πέντε? Διότι αυτοί μείνανε προς το παρόν ανοιχτοί, αλλά μέχρι συντόμου νεοτέρας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό όμως, για να καταλάβουμε? Γιατί λέει μια εφημερίδα σήμερα ότι μέχρι στιγμής δεν έχει κανένα στοιχείο. Αυτό σημαίνει. Λέει ότι είναι σε αναμένα κάρβουνα εδώ η εφημερίδα των συντακτών. Τι σημαίνει αυτό? Όχι, δεν σημαίνει μόνο αυτό, ακούστε με λιγάκι. Για κανένα πολιτικό πρόσωπο, ξεκαθαρίζω, δεν έχουν βρεθεί λεφτά σε λογαριασμούς ή σε συγγενείς τους. Και μάλιστα. Για τους 10 ούτε... λες τώρα. Ναι, αυτό. Και στους 10. Μάλιστα. Ούτε περιουσιακά στοιχεία ύποπτης προέλευσης. Στους 5, ακούστε τι γίνεται με τους 5. Για τους 5 δεν έχει βρεθεί κάτι με τον μέχρι σήμερα. Το ανέφερε χθες ανώρατη εισαγγελική πηγή που γνωρίζει την πορεία των ερευνών και είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Όμως μπορεί να βρεθεί αύριο. Ή μεθαύριο. Το θέμα με τους πέντε είναι ότι η ίδια εισαγγελική πηγή ανέφερε χθες ότι μέχρι το τέλος Απριλίου, το αργότερο, ναι, για τους περισσότερους από αυτούς η δικογραφία θα πάει στο αρχείο. Πρέπει να κάνουμε και εκλογές, ρε παιδιά. Ένας μήνας είναι μια προεκλογική περίοδος, λοιπόν, να τους έχουμε λίγο. Δηλαδή, το χθεσινό είναι τίτλος αρχείου με δόσεις. Πάντως, Ιωάννα, αυτή η εξέλιξη η χθεσινή, με συγχωρείς, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μας είχε πει ο κ. Παπαγγελόπουλος για το μεγαλύτερο σκάνδαλο αποκαταβολής. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα. Δεν θέλει πολύ συζήτηση. Δεν θέλει συζήτηση. Ακριβώς. Εννοείται. Μάλιστα. Αλλά για σκεφτείτε στο τέλος Απριλίου, και σας το λέω για το τέλος Απριλίου, διότι θα έχουμε σύντομη εξέλιξη μέχρι τις 25-22 του μηνός, γιατί η κυρία Τουλουπάκη τελειώνει η θητεία. Ακριβώς. Αλλάζει λοιπόν εκεί η επικεφαλής. Μέχρι 15 πρέπει να θα αλλάξει, αν θα μείνει, μπορεί και να μείνει. Μπορεί να μείνει. Αλλά και η ίδια, γίνεται αυτό? Πώς δεν γίνεται, πολλές φορές. Εντάξει. Πες λοιπόν, τώρα, Ιωάννα, πάμε για εκλογές, πουλάκι μου. Πες το, καλημέρα, και θέλουμε και ένα Ιωάννα, μήνα. Σε καλημερίζουμε και σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Ιωάννη. Ναι. Πάμε για εκλογές. Πάμε για εκλογές. Δεν άκουσα τίποτα. Λέει ο Άρης ότι πάμε για εκλογές. Α. Πες το, λέει Ιωάννα, πάμε για εκλογές. Ακούστε και μια άλλη ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να κάνω τέτοιες προβλέψεις, παιδιά. Ναι, καλά, προφανώς. Αλλά δεν θέλετε και να τα ακούσετε το ρεπορτάζ. Εδώ μιλάμε για αρχείο με δόσεις και εσείς μου λέτε που πάει ο Λοβέρδος. Πάντως, να δούμε και μια άλλη διάσταση. Ότι αυτή τη στιγμή οι μάρτυρες προστατευόμενοι, τουλάχιστον κατά τα 4 άτομα, έχουν κριθεί αναξιόπιστοι.
Ναι. Από όσο γνωρίζω, ο κύριος Βενιζέλος λόγω χάρη έχει κάνει μηνυτήριες αναφορές. Άρα, για τον κύριο Βενιζέλο θα πρέπει να αρθεί η προστασία αυτών των μαρτύρων, αφού κρίθηκαν αναξιόπιστες οι μαρτυρίες τους για το πρόσωπό τους, και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να λογοδοτήσουν. Και ερώτημα, πώς είναι αναξιόπιστος κάποιος για τους τέσσερις, δηλαδή είπε ψέματα για τον Πικραμένο, για τον Κουτρουμάνη, για τον Λικουρέτζο και για τον Βενιζέλο. Και αλήθεια για τον Σαλμά, τον Λοβέρδο, τον Στουρνάρα και τον Σαμαρά. Αυτό που προσπαθεί να πει η Ιωάννα είναι ότι και για αυτούς τους πέντε που είναι σε αναμονή τώρα δεν αποκλείεται να κλείσει η υπόθεση. Να μπει και αυτή στο αρχείο. Και για αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για κανέναν.